δύσκολη χρονιά τέλειωσε πριν λίγες μέρες. Με μεγάλη επιτυχία μπορούμε να πούμε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ο θεσμός του κυπέλου όχι μόνο καθιερώθηκε, αλλά έγινε ακόμα καλύτερο. Θέλω ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Ναι, όντως, ολοκληρώσαμε πριν λίγες μέρες το κύπελο, όπως το λες. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αν και περιμέναμε ότι ο COVID θα ήταν μια χρονιά δύσκολη για το κύπελο του Final Four. Τελικά, παιδί, ήταν η φετινή δύσκολη για πάρα πολλούς λόγους. Είχαμε σώματα από διαφορετικές κατηγορίες, όπως έχουμε πάντα, ναι, μεν. Αλλά με το 14 να ξεκινήσουμε να ολοκληρώσουμε τις ακυρώσεις που υπήρχαν κτλ. Αντιμετωπίσαμε πολλές δύσκολες συνθήκες στο θέμα το να τοποθετήσουμε τις ημερομηνίες για να εξυπηρετήσουμε τα σωματεία. Γιατί είναι από διάφορα πρωταθλήματα, είτε γάμα εθνικής, είτε άλλου ανατομικού κτλ., τα οποία εμπλέκει πάρα πολύ η κατάσταση. Όλα, ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση με πάρα πολύ κόσμο, ειδικά ο τελικός που έγινε στο Δήμο Φεστού στο Τιμπάκι. Ευχαριστώ θερμά το Δήμο που ήταν κοντά, αγκάλιασε αυτό το Final Four και την περιφέρεια Κρήτης. Και ειδικότερα τον Σταύρο Λονατάκη, ο οποίος στηρίζει πάντα όλους τους θεσμούς της Ένωσης και του ποδοσφαίρου μας. Η νέα χρονιά στο Final Four, το είχα αναγγείλει και πριν, θα έχει μια πολύ ωραία διαφορετικότητα από ό,τι ήταν το Final Four πριν. Έχουμε μια μικρή αλλαγή, η οποία θα δώσει μια μεγαλύτερη έγκλη στο Final Four του κυπέλλου. Πριν μου πεις ποια είναι αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις, γιατί είσαι και πρόεδρος της Επιτροπής των Μικρών Ομάδων, για τη μεγάλη επιτυχία των Μικρών. Ναι, όντως. Εγώ είναι η πρώτη χρονιά φέτος που είχα το χαρτοφυλάκι των Μικρών Ομάδων ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο τον Τζουρτζούλου για την τιμή αυτή που μου έκανε να είμαι πρόεδρος στις μικρές ομάδες. Στην ΚΑΠΑ 14 όντως δεν είχαμε μια τόσο καλή πορεία. Στην ΚΑΠΑ 16 πήγανε όλα, μπορούσαμε να πούμε, τέλεια. Εκτός το θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει και το κύπελλο. Είμαστε δευτεραθλητές. Παίξαμε με μια πάρα πολύ καλή ένωση, την ΕΠΣ Πέλλας, στο τελικό που τελικά δεν καταφέραμε να φέρουμε το κύπελλο. Το θέμα είναι ότι στο Ηράκλειο, όπως γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ενέμεν είναι μια μικρότερη δεξαμενή από όλες τις υπόλοιπες ενώσεις, την Αθήνα, την Μακεδονία, Ανατολική, Δυτική, Αττική κτλ. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε εξαιρετικά ταλέντα, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι πάρα εξαιρετικά στο ποδόσφαιρο και όλο αυτό το πράγμα, το ταλέντο και η εξέλιξη του ταλέντου οφείλεται στις ακαδημίες των ομάδων που διαχειρίζονται τα παιδιά αυτά που τα γαλουχίζουν, τα μεγαλώνουν και σαν χαρακτήρες, με ήθος και ποδοσφαιρικούς χαρακτήρες βέβαια. Και μετά τα παραλαμβάνουμε εμείς σαν ένωση με τον προπονητή μας φέτος, ας πούμε, τον Βασίλη τον Παστάκη, ο οποίος θέλω τόσο ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλες του τις ικανότητες, αρχικά σαν άνθρωπο, γιατί πραγματικά είναι άνθρωπος, και μετά προπονητής, που κατάφερε να ενώσει αυτά τα παιδιά, να τους πάρει το ταλέντο που έχουν, αυτό που τους έχουν διδάξει οι ακαδημίες τους, να τους φτιάξει το ήθος τους και να τους πάει εκεί που τους πήγε. Για μας τα παιδιά είναι πρωταθλητές, για μας τα παιδιά είναι, ο Βασάκης είναι πρωταθλητής, άσχετα εάν το αποτέλεσμα δεν ήρθε και χάσαμε ένα 0. Βάζουμε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά για τον χρόνο και θεωρώ ότι η Ένωση Ηρακλείου έχει παραμείνει στην ελίτ των μειχτών ομάδων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσουμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να κρατάμε τη σημαία ψηλά.